Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε πάλι την ροή του προγράμματός μας για να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αρχαία Ολυμπία, να μας δώσει τα νεότερα για το μεγάλο μέτωπο, το πύρινο μέτωπο που απειλεί τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Νίκο. Βάλα τα πράγματα. Δυστυχώς ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσονται καλά, δεδομένου ότι η φωτιά, η πύρινη λέλαπα που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της, πλησιάζει σιγά σιγά, απειλεί σιγά σιγά την Αρχαία Ολυμπία αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαιολογικό μουσείο. Η φωτιά στην ουσία βρίσκεται πίσω από τον Κρόνιο Λόφο. Το στοίχημα είναι να μην περάσει από εκεί η φωτιά, γιατί υπάρχει πυκνή βλάστηση και τότε θα υπάρχει κίνδυνος πραγματικά για τον αρχαιολογικό χώρο. Βέβαια εκεί υπάρχουν συστήματα πυρόσβεσης τα οποία είδαμε νωρίτερα να βρίσκονται σε λειτουργία και έχουν αναπτυχθεί και μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι έντονη η κινητοποίηση που υπάρχει. Πριν από λίγα λεπτά, να σου πω, Βάνα, βρισκόμασταν στον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί βρίσκεται και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία βρίσκεται μέσα στο αρχαιολογικό μουσείο, όπου είναι σε εξέλιξη σύσκεψη. Είδαμε μηχανήματα βαρέου τύπου να περνάνε, στον αρχαιολογικό χώρο. Είδαμε πυροσβεστικά οχήματα επίσης να περνάνε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, ενώ ξέρουμε ότι δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αποτρέψουν τη φωτιά από το να πλησιάσει τον αρχαιολογικό χώρο. Βλέπεις όμως ότι το μέτωπο, αν δούμε τώρα με την κίνηση που θα κάνει και ο κάμεραμάν να σας δείξουμε από το σημείο που βρίσκεται η φωτιά, όπως θα δείτε, εδώ ακριβώς από κάτω βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση, είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα. Και αν σκεφτεί κανείς, Βάνα, ότι η φωτιά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το απόγευμα μεγάλωσε αρκετά, έκαψε αρκετά χιλιόμετρα δάσους στην περιοχή, είναι πραγματικά μια νύχτα η οποία θα είναι αυτό ακριβώς φοβόμαστε, Νίκο, μην αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες. Να σας πω μόνο, Βάνα, ότι ο Δήμος Πύργου, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους πληγέντες και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, μιας και έχουν εκενωθεί πολλές περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, ενημερώνει ότι θα είναι ανοιχτό σήμερα το βράδυ το πάρκο Ξυστρή για όσους έχουν ανάγκη να βρεθούν εκεί προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς και να τους φιλοξενήσει ο Δήμος Πύργου εκεί. Πάντως όλοι είναι σε ετοιμότητα εδώ στην περιοχή, έχω να σου πω. Δυστυχώς όμως, όπως είδαμε και νωρίτερα, πολλά είναι και τα καταστραμμένα σπίτια, τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από την πύρινη λέλαπα. Δεν είναι μόνο κατοικίες, είναι και αποθήκες, είναι ακόμα και κλεισάκια τα οποία έχουν καταστραφεί από την μεγάλη αυτή πυρκαγιά η οποία ξέσπασε από την περιοχή της Ηράκλειας. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Γιαπρακά, για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.